διοικητικές εκλογές του 2010, ότι λίγο πολύ κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει ομοιογένεια και στον πληθυσμό και στα προβλήματά του. Δηλαδή ξαφνικά είδαμε το Στάθη το Λαφαζανίδη απέναντι στο... Δηλαδή, κορδελιόμενε μένει να ενώνεται με τον Εύωσμο. Τη στιγμή που κορδελιόμενε μένει, έτσι, θα μπορούσε να είναι μαζί ένα Δήμο. Μα να πω να γίνουν πολλά. Εγώ σα λέω τώρα και εγώ να πω την εμπειρία μου από το Πλαγιάρι. Εγώ μένω στο Πλαγιάρι. Εν πάση περιπτώσει, το Πλαγιάρι στο χάρτη δημιουργεί μία μια σφήνα μέσα στον καινούργιο Δήμο Θερμαϊκού, χωρί λογική. Λοιπόν, επέτρεψε μου, σε παρακαλώ, να πάρω εγώ το παράδειγμα που είπε η Φούλη τώρα. Ορμόμενο από αυτό που είπε η Φούλη και καλά έκανε και το ανέφερε. Λοιπόν, έχουμε το Δήμο Ευόσμου με 150.000 κατοίκου, 120, 130 ξέρω εγώ πώ είναι. Το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, συγγνώμη, με περίπου 26.000. Γύρω στις 45 με 50.000 είναι ο Δήμος Αμπελοκήπων. Και ο Δήμος Μενεμένης είναι γύρω στις 20.000. Ναι, λοιπόν, 18 νομίζω. Ναι, περίπου κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Και έρχονται τώρα οι δήμαρχοι. Οι δήμαρχοι της περιοχής και λένε, λέμε ναι στη συνένωση. Όμως, μιας και στο νομοσχέδιό σου, κύριε Ραγκούση, έχεις μίνιμουμ 45.000, εννοείται, εμείς σου προτείνουμε, θα αφήσεις τον Εύωσμο μόνο του. Αφού έχει τόσους χιλιάδες κόσμο. Προσέξτε τώρα. Θα ενώσεις Κορδελιό με Μενεμένη, που έχουν απολύτως κοινά προβλήματα αυτές οι δύο περιοχές. Και ομοιογένεια. Και θα αφήσεις και τους αμπελόκηπους μόνους, που το πληθυσμιακό τους νομίζω ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να μείνουν μόνοι οι αμπελόκηποι. Και ένωσε, το ζητάγανε ούτως ή άλλως οι δήμαρχοι αυτό το πράγμα. Και ένωσε Κορδελιό με Μενεμένη. Απίστευτο. Ωραία. Και αυτά μάλιστα τα... ο ίδιος ο δήμαρχος Μενεμένης, ο Γιώργος Αξελής, είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Τώρα επειδή ανέφερες έτσι για υποψήφιο δήμαρχο και αναφέρετε και δύο ονόματα. Πρόσεξε, τώρα θα... Άφησε με να τελειώσω. Σε αφήνω να τελειώσω. Και τι κάνει τώρα ο Υπουργός. Ενώ οι ίδιοι δήμαρχοι το πρότειναν, δεν είπαν ότι δεν θέλουμε να συνενωθούμε. Είπαν ναι, θέλουμε. Ναι. Και εφόσον θέλουμε, προτείνουμε αυτό για αυτό το λόγο. Και τι λέει ο Υπουργός. Πάει και μου ενώνει Κορδελιό με Εύωσμο. Δηλαδή το Δήμο των 130.000 κατοίκων, που το 45 είναι μίνιμουμ, υποτίθεται, έτσι. Στην Αθήνα εφαρμόστηκε. Να το ξέρετε αυτό. Ναι, στην Αθήνα, εφαρμόστηκε. Εδώ δεν εφαρμόστηκε. Εδώ μας γράψανε κανονικότητα. Ενώνει λοιπόν τον Εύωσμο με το Κορδελιό. Δεν μας υπολογίσανε. Και ενώνει τη Μενεμένη με τους αμπελόκηπους. Ναι. Δηλαδή έλεος. Καμία λογική. Δηλαδή έπρεπε να του πούνε, ξέρεις κάτι. Ένωσε το Κορδελιό με τον Εύωσμο, ένωσε και τη Μενεμένη με τους αμπελόκηπους. Μπας και το έκανε όπως το ήθελαν. Μόνο έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τη λογική του Υπουργού στην προκειμένη. Άρα μπορούμε και να προβλέψουμε. Και εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πρόκειται σε κάθε περίπτωση για 4 γαλάζιους δήμους. Δεν υπήρχε περίπτωση αλλαγής του χρώματος κτλ. Που θα μιλήσουμε γι' αυτό φαντάζομαι. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε. Έτσι. Τι νομίζετε, θα την κλειδώσετε. Αν είναι λοιπόν, λέω αν είναι δυνατόν. Δηλαδή σου μιλάω, είπα θα σκίσω τα πτυχία μου και τα ημάτια μου με αυτό το Ραγκούση στο τέλος. Εγώ τα λέω λαϊκά για να με καταλαβαίνουν. Τα λέω λαϊκά για να με καταλαβαίνουν όλοι. Μου έλεγε ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, εντάξει, λέει ο δήμαρχος της Πάρου και το τοποθετούσε έτσι και λίγο ότι τώρα από μικρό Δήμο, πού ξέρεις τώρα να φτιάξεις έτσι αυτό τον αυτοδιοικητικό χάρτη το καινούριο. Άρα λοιπόν μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια. Εγώ τουλάχιστον αυτό υπολογίζω, αυτό υποθέτω ότι ο Καλλικράτης στην εφαρμογή του θα καταρρεύσει. Θα το δούμε αυτό. Πάνω μου, εάν ηγηθούν στο σχήμα αυτό άνθρωποι ικανοί της τοπικής αυτοδιοίκησης με μεγάλη εμπειρία, θα τραβήξουν πολύ μεγάλο λουκί άνθρωποι, αλλά θα τα καταφέρουν εν μέρη. Εν μέρη όμως, γιατί πρόσεξε να δεις, μια χαρά το θεσμικό το φτιάξαν, μια χαρά και το χωροταξικό, ας μην πω σαν τι το φτιάξαν, πόρους. Μια χαρά δώσαν αρμοδιότητες. Ναι, οι πόροι πώς θα λειτουργήσει. Δηλαδή τα κρατικά χρήματα για την αυτοδιοίκηση είναι μειωμένα πλέον. Μα μειώσανε 40% φέτος. Δεν μπορούν να πληρώσουν μισθούς οι δήμαρχοι. Είναι απλήρωτα παιδιά που δουλεύουν 5 και 6 μήνες απλήρωτα στους δήμους. Και τώρα μας κάνει τον Καλλικράτη αυτόν τον τεράστιο. Έτσι, δίνει και άλλες αρμοδιότητες στα σχολεία, ξέρεις. Ναι, ότι από τις πρώτη-πρώτου θα κληθούν οι δήμαρχοι να βρουν τρόπο να μεταφέρουν τα παιδιά στα σχολεία. Ναι, και δεν έχουν πόρους να το κάνουν. Και τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά, δεν θα πάνε σχολείο 1, 2, 3, 4 μήνες ώσπου να δουν τι θα κάνουν, να γίνουν οι διαγωνισμοί, να πάρει κάποιο το έργο. Γιατί έχει και χρόνο αυτό. Είναι χρονοβόρο. Θα βρουν λύση. Οι δήμαρχοι θα βρουν λύση. Ναι. Μόνο αν είναι ικανοί και παλιοί αυτοδιοικητικοί. Ναι. Αλλιώς δεν είναι εύκολο. Οι δήμαρχοι θα βρουν λύση. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα βρουν λύση. Όπως λύση βρήκανε και στα προβλήματα που δημιούργησε ο Καποδίστριας. Ξέρεις πόσα προβλήματα, πόσες πληγές άνοιξε ο Καποδίστριας. Μπορεί να έκανε 3 καλά. Εγώ λέω ότι τα έκανε.
10, 13 έκανε. Αλλά να είσαι σίγουρος ότι άνοιξε πάρα πολλές πληγές για τις οποίες βρήκαν έστω και με πατέντες, εντός εισαγωγικών η λέξη πατέντες, λύσεις δήμαρχοι υπό μόνοι τους. Ναι, γιατί, ναι, γιατί δεν είχαν ούτε πολύ στήριξη. Καλά ότι αν γιατί δεν με λέγανε Μπουλιώνη και με λέγανε Ραγκούση, θα σου ανταπαντούσε τώρα ότι ναι μεν, αλλά και η κατάσταση των Δήμων με το υπάρχον αυτοδιοικητικό σύστημα δεν είναι η καλύτερη από πολλές απόψεις. Είτε από την άποψη των υπερχρεωμένων δημοτικών επιχειρήσεων, είτε από την άποψη των πολυπλόκαμων διαδικασιών, είτε από την άποψη των χρεών των Δήμων. Προσπαθεί να διορθώσει, υποτίθεται, μια κατάσταση. Αυτή τώρα την... πρέπει εγώ λίγο να κάνω, καταλαβαίνεις. Ωραία, αυτή την αυτοδιοίκηση όμως δεν την έκανες εσύ κι εγώ. Όχι, ναι, βέβαια, όχι. Την έκανε ο Χιραγκούσης που ήταν στην εποχή εκείνη. Ναι, ναι, εντάξει. Επομένως, ακολουθήσαν τα βήματα της πορείας που τους χαράξαν, όπως γίνεται τώρα. Έτσι. Εάν κάτι δεν πήγε σωστά, έκανε διορθωτικές κινήσεις, έτσι. Προετοίμασε ένα έδαφος, μελέτησε το, γιατί στην ουσία, ξέρεις τι έγινε, θα πάρει όλα αυτά τα χρέη από όλους τους Δήμους, αφού τους ενώνει και θα κάνει ένα μεγάλο χρέος. Ναι, ένα και θα μεγάλο πει χρέος. Τον Δήμαρχο, μπες τώρα και κολύμπα. Ωραία. Δύο λεπτά. Να σας ρωτήσω ένα άλλο για τους Δήμους. Αυτό που είπες, γιατί είναι σημαντικό, είπες για υπερχρεωμένες δημοτικές επιχειρήσεις. Είπα, ναι. Μην μπαίνεις σε αυτή τη λογική όμως, Παναγιώτη. Δηλαδή, μην πέφτεις σε αυτή την παγίδα. Είπα ότι είναι ένα... τον κύριο Υπουργό των Εσωτερικών. Άστο τον κύριο Υπουργό Εσωτερικών να λέει ό,τι θέλει. Αυτό θα το έλεγε. Θα μου επιτρέψεις. Διότι έχει σκοπό να τελειώνει αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και εγώ θα γυρίσω να πω στον κύριο Υπουργό ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Γιατί το λέω αυτό, διότι το 90% των δημοτικών επιχειρήσεων είναι επιχειρήσεις κοινοφελείς, ναι. Και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένες να παρουσιάζουν θετικό ισοζύγιο. Όταν μια επιχείρηση δημοτική έχει κοινοφελή χαρακτήρα, κοινοφελή σκοπό, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κερδοφόρα. Ορθό. Έτσι. Ορθό. Εννοείται ότι δεν πρέπει να είναι κερδοφόρα. Όταν δεν μια έχει νόημα, για όταν να είναι. Μια επιχείρηση... Δημοτική επιχείρηση, ας πούμε, η οποία στηρίζει ένα πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Από πού ρε κερατά. Από πού ρε κερατά να βγάλει κέρδη. Πώς δεν θα κατάλαβα. Τα βγάλει, δηλαδή. Από πού να τα βγάλει. Και φυσικά και είναι χρεωμένη. Εννοείται. Δύο λεπτά. Όταν δεν στέλνει, μισό λεπτό Παναγιώτη, όταν δεν στέλνει το Υπουργείο χρήματα για να πληρωθούν οι προμηθευτές για το φαγητό που τους πηγαίνουν ή οι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύουν, οι οδηγοί, ξέρω εγώ, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι ψυχολόγοι και έχει. Εννοείται χρέος η επιχείρηση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Με ποιο δικαίωμα εσύ, Υπουργέ, βγαίνεις και χαρακτηρίζεις υπερχρεωμένες και καταχρεωμένες αυτές τις επιχειρήσεις? Ωραία, πείτε μου λοιπόν πού βλέπετε τη λογική του Καλλικράτη. Δηλαδή, τι ήταν αυτό για να τελειώσει λιγάκι η κουβέντα αυτή. Το είπα εξ αρχής ότι δεν έχει λογική. Στο κομμάτι της δημοτικής επιχείρησης, θέλω να σταθούμε σε ένα θέμα. Στο ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν για να γίνει μια κοινωνική πολιτική στους Δήμους. Ναι, σωστά, Λάζαρε. Λοιπόν, και όχι μόνο. Που σημαίνει, ας πάρουμε το μεγάλο όγκο, είναι σωστό. Η κοινωνική πολιτική. Είναι κάτι που η Ευρώπη, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ας μην πάμε και στη Σουηδία, αλλά γιατί όχι, ας πάμε και εκεί. Λοιπόν, έχουν κάνει έργο πραγματικό. Εδώ με ψίχουλα προσπαθήσαν να κάνουν τα βασικά που και αυτά δεν γίνανε. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πέρσι στο Πόλις, που γινόταν εδώ στη Θεσσαλονίκη όπως κάθε χρόνο τον Νοέμβρη, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν όλοι οι αυτοδιοικητικοί οι Έλληνες της Ευρώπης. Έχουμε δήμαρχο δικό μας στο Λονδίνο, το ξέρετε? Όχι, εγώ δεν το ήξερα. Βέβαια, Έλληνα. Έχουμε αντιδημάρχους σε όλα τα μέρη της Ευρώπης. Και κάποια στιγμή, μέσα στην κουβέντα, ρωτάμε τον αντιδήμαρχο της Στοκχόλμης, ο οποίος ασχολείται με την κοινωνική πολιτική, για τα κονδύλια. Ξέρετε τι μας είπε? Μόνο για την τρίτη ηλικία, το κονδύλι που διαχειρίζεται το χρόνο, που απορροφείται από τα προγράμματα για την τρίτη ηλικία, είναι 60 εκατομμύρια ευρώ. 60 εκατομμύρια ευρώ, φίλε μου, πάνω, δεν παίρνει ούτε ολόκληρος ο νομός για 60 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή. Και μιλάμε για πόλη πόσων χιλιάδων κατοίκων. Η Στοκχόλμη νομίζω δεν έχει πάνω από ένα εκατομμύριο. Ναι, έτσι νομίζω, έτσι και εγώ. Νομίζω δεν, και εγώ. Δεν είναι σίγουρο. Λοιπόν, είναι και πάρα πολύ απλωμένη, έτσι. Κάτι χιλιόμετρα γύρω-γύρω. Οι δημοτικές επιχειρήσεις δουλεύουν και ό,τι αφορά τον πολιτισμό των Δήμων. Συγγνώμη, έτσι. Να διευκρινίσω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Η Στοκχόλμη έχει 2, 3, 4 Δήμους. Δεν έχει έναν Δήμο.
Εδώ ο κύριος ο συγκεκριμένος είναι στο Δήμο της Σόλυνα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα είναι ίσως τέσσερις Δήμους. Δεν είμαι σίγουρη, ας μην πω και κάτι που και εκτεθώ, αλλά πάντως δεν έχει έναν Δήμο η Στοκχόλμη. Να πούμε ότι είναι λίγο τυχεροί οι φίλοι μας οι Σουηδοί που δεν έχουν υπουργό και... που να τον λένε Ραγκούς. Δεν ξέρω. Πάντως είμαστε πολύ καλύτεροι από τους Σουηδούς. Υπουργό... Και σαν μυαλά και σαν άνθρωποι, φίλε μου, πάνω. Και μας αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Δεν έχουν πρωθυπουργό που να πέρασε από, από την καρέκλα του πρωθυπουργού που να τον λένε Σιμίτη, να τον λένε Καραμαλή, που να τον λένε ναι, Μητσοτάκη. Ναι. Γι' αυτό είναι σίγουρο ότι συμφωνούν όλοι όσοι μας ακούνε. Αλλά καθώς οδηγούμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Οι δημοτικές επιχειρήσεις έχουν, κάτσε να πω και αυτό τώρα, γιατί στο διάλειμμα θα πάμε με μια πάσα. Okay. Έχουν και τα του πολιτισμού. Δουλεύουν οι δημοτικές επιχειρήσεις, έχουν και τα δημοτικά οδεία. Ναι. Νομίζω ότι τα ποσά τα οποία πληρώνουν οι γονείς για να μάθουν μουσική τα παιδιά τους είναι συμβολικά. Τους δασκάλους δηλαδή, με τι θα τους πληρώσει ο Δήμος, δεν κατάλαβα. Ναι, όχι γι' αυτό, μόνο με τη μουσική, αυτό εγώ, για τη ζωγραφική, όταν λέω, για τη διοικητική, οι δημοτικές επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν για κοινοφελή σκοπό. Και μια επιχείρηση η οποία δημιουργείται για κοινοφελή σκοπό δεν υποχρεούνται για το Θεό να είναι κερδοφόρα. Αν είναι δυνατόν. Εννοείται ότι τρόπος να είναι. Εγώ τώρα ετοιμάζομαι να σας ρωτήσω ότι με αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε. Και έρχεται ο κύριος Ραγκούσης μικροπολιτικά αντικά να πει τι, ότι θα τις καταργήσουμε γιατί είναι καταχρεωμένες. Μπράβο σου, κύριε Υπουργέ, είσαι άσχετος. Ορίστε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Θύμωσε τώρα ο Λάζαρος. Τώρα θύμωσε ο Λάζαρος. Λοιπόν, εσείς μιλήσατε με ένα σωρό ανθρώπους οι οποίοι είτε εμπλέκονται ήδη στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε φιλοδοξούν να εμπλακούν σε αυτές τις εκλογές και στο μετά αυτών των εκλογών. Και κρατήστε υποσημείωση, καθώς αναγκαστικά τώρα θα πάμε για το διάλειμμα της εκπομπής μας, να μου απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Μιλώντας τους, έχετε κάνει λογικά το ψυχογράφημά τους ή τουλάχιστον είστε πολύ κοντά στη σκέψη τους. Ναι. Να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να μου εξηγήσετε και εμένα, να εξηγήσετε και στους φίλους τηλεθέτες. Πώς γίνεται με όλα αυτά, με όλες αυτές τις οδυνηρές διαπιστώσεις και με όλο αυτό το σκοτεινό μέλλον που έρχεται για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τους δήμους τους, πώς αυτοί οι άνθρωποι αγωνίζονται, θέλουν να κατέβουν, ξοδεύουν χρήματα για αυτό το πράγμα, χτυπάνε πόρτες, μοιράζουν φυλάδια, δίνουν κάρτες, βγαίνουν στις τηλεοράσεις, τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι λέει λοιπόν το ψυχογράφημα ενός αυτοδιοικητικού, ενός υποψηφίου σε αυτές τις εκλογές? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που εγώ τουλάχιστον θα ανυπομονούσα να περάσει το διάλειμμα για να τα ακούσω, κυρίες και κύριοι, σε 2 λεπτά πίσω εδώ.